έτοιμος να προχωρήσει σε ένδικα μέσα για να ανακληθεί η απόφαση του πρωτοδικείου που φρέναρε μετά από ασφαλιστικά μέτρα δημοτών το κόψιμο 32 πεύκων που έχουν κριθεί επικίνδυνα από Διεπιστημονική Επιτροπή, η Νεοδήμο Σιρακλείου, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να ξεκαθαρίζει ότι κανείς δεν μπορεί να αγνοεί ζητήματα πολιτικής προστασίας και ασφάλειας, την ώρα, μάλιστα, που στην πόλη έχει δυστυχώ καταγραφεί ένα τραγικό θάνατος ανθρώπου, ο οποίο καταπλακώθηκε από δέντρο. Πέρα από τη μέρη μνά μα και τη συνεχή μα πραγματικά δραστηριότητα για την ανάπτυξη και αύξηση του πρασίνου στην πόλη, πάντοτε πρέπει να νοιαζόμαστε και είναι κυρίαρχο στην ατζέντα μα η ασφάλεια των πολιτών. Προφανώ, ω Δημοτική Αρχή, καθημερινά αυξάνουμε το πράσινο που υπάρχει στην πόλη με νέε φυτέψει αλλά και φροντίδα νέων και των χώρων. Την ίδια στιγμή όμω πρέπει με θάρρο να αντιμετωπίζουμε τα δέντρα τα οποία παρουσιάζουν εφαλίδη εμφανεί ζητήματα, ζητήματα ζημιά και ασθένεια. Μιλώντα στην Κρήτη TV, ο κύριο Γιαλιτάκη διευκρίνησε ότι με την αίτηση ανάκληση επιχειρείται να προχωρήσει η διαδικασία τη κοπή δέντρων που εκτό από την εκτίμησή του ω επικίνδυνα, το τελευταίο διάστημα έχουν εκ νέου δείξει με μια σειρά από συμβάντα, όπω αποκόλληση μεγάλων τμήματων ή και ξηράνσει, όχι μόνο πόσο επικίνδυνα είναι, αλλά και πόσο άμεσα απαιτείται να προωθηθούν εξελίξεις. Το μεσοδιάστημα από την περίοδο που πάρθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιο μέχρι και σήμερα που μιλάμε, σε αυτά τα δέντρα έχουν παρατηρηθεί πτώσει και που ευτυχώ μέχρι στιγμή δεν έχουν αποβεί τραγικέ ή μοιραίε. Η δικαιοσύνη νομίζω ότι θα δει όλα τα νέα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και έχουν μεσολαβήσει, όπω σα είπα, χρονικά από την πρώτη τη απόφαση μέχρι και σήμερα και νομίζω ότι θα ξεμπλοκάρει ουσιαστικά και θα λύσει τα χέρια τη υπηρεσία για να φροντίσουμε. Το επαναλαμβάνω ότι αυτό αποτελεί μια φροντίδα. Το πράσινο τη πόλη έτσι όπω πραγματικά πρέπει για να έχουμε την ασφάλεια που Ανάμεσα στα 32 δέντρα είναι πεύκα στη Λεωφόρο Δημοκρατία, όπω αυτό που στέρισε τη ζωή από τον άτυχο Παναγιώτη Μητρέλο τον Αύγουστο του 2022, αλλά και δέντρα στο κυποθέατρο Καζαντζάκης, την περιοχή του Μασταμπά, στη Λεωφόρο Ικάρου και άλλε περιοχέ, με την απόφαση για κοπή που έχει περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπω τόνισε ο κ. Γιαλιτάκη, να περιλαμβάνει ταυτόχρονα τη φύτευση διπλάσιου αριθμού πρασίνου. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για μείωση τελικά το δέντρο της πόλης, αλλά για αύξηση διπλασιασμό και περαιτέρω αύξηση του πρασίνου της πόλης. Στη βάση της ανάγκης για εμπλουτισμό του πρασίνου, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος σχολίασε ότι με αφορμή την εξέλιξη της δεσοκομείας πόλεων, πλέον υπάρχει η γνώση και τα εργαλεία, προκειμένου δέντρα να φυτεύονται ορθά, η επιλογή τους να γίνεται ανάλογα με το μικροκλίμα και τις συνθήκες και όχι εμπειρικά, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό τη μέγιστη δυνατή παράταση του χρόνου ζωής τους. Δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει ποτέ κάποια δημοτική αρχή η οποία δεν θα αγαπάει το πράσινο και δεν θα θέλει πραγματικά να αυξήσει το πράσινο σε μια πόλη και σε μια χώρα που γενικότερα κατά μέσο όρο είμαστε σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Την ίδια στιγμή όμω, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να φροντίζουμε πάντοτε το πράσινο να είναι ασφαλέ για την καθημερινότητα του κάθε συμπολίτη μα, έτσι ώστε να μην προκαλούνται ούτε υλικέ ζημίε και πολύ περισσότερο τραυματισμοί και θανάτη ανθρώπων.